Λαμβάνουμε μόνο από την χάρη και από το έργο του Ιησού που είναι ισχυρό, που είναι θαυμαστό και έχει να κάνει πραγματικά μόνο με την αλήθεια της πίστης, καθώς μπορούμε να δεχτούμε όλα τα πράγματα διαπίστως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμάμαι κάποτε που δεν είχα σπίτι, ο Θεός έκανε τσάκ, μου έδωσε ένα σπίτι. Στην αρχή όταν δεν έχεις κάτι είναι βουνό, όταν έρχεται γίνεται παιδιά. Τώρα χρωστά στην τράπεζα ένα μεγάλο ποσό. Όταν κάνει ο Θεός κάτι μια και φύγει αυτό, θα γίνει το βουνό, θα γίνει παιδιά. Γιατί πρέπει να εξασκήσουμε την πίστη μας στα υπερφυσικά πράγματα του Θεού. Αμήν. Να πιστεύουμε αυτό που είναι ο Θεός. Και ο Θεός είναι υπερφυσικός Θεός. Εμείς απλά εφαρμόζουμε αυτό που μας βάζει ο Θεός στην καρδιά μας. Δεν περιορίζουμε την πίστη μας σε φτώχεια. Γι' αυτό είπαμε και η πίστη έχει τρία επίπεδα. Πλούσια πίστη. Πιστεύει υπερφυσικά, είναι ανοιχτή στο θαύμα του Θεού. Φτωχή πίστη που αρρωσταίνει και δεν μπορεί να δει παραπέρα από αυτό που βλέπουν τα μάτια, αυτό είναι η φτωχή πίστη, αρρωσταίνει. Πρέπει να λύσουμε την πίστη μας και να δούμε πιο βαθιά. Και καμιά φορά ο Θεός φτάνει τα πράγματα στο τέρμα. Αλλά όταν φτάνει στο τέρμα ξεκινάει μια καινούργια αρχή μετά πάντα. Είναι αρχές στο Θεό. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και στο τέρμα να είσαι, μην φοβάσαι, γιατί ξεκινάει κάτι φρέσκο. Μην πιστεύεις στην καταστροφή. Μην πιστεύεις στην αποτυχία, μην πιστεύεις στο ψέμα, μην πιστεύεις τι λέει ο κόσμος, πίστευε τι λέει ο Θεός. Δεν έχει σημασία τι λένε οι πολλοί, πίστευε τι λέει ο Θεός. Μπορεί να δεις μια ομάδα ανθρώπων να μην πιστεύω στον Χριστό. Δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύουν αυτή είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι εγώ τρέχω την πίστη μου με το νέο πράγμα του Θεού. Γιατί βρίσκω ιδιαίτερη χάρη στο όνομα του Ιησού. Για να δούμε και κάτι που είναι πολύ σημαντικό ακόμα, σελίδα 37 στη Γέννηση, να δούμε. Είναι η Γέννηση στο 18 κεφάλαιο και στο 17. Προσέξτε τι λέει ο Θεός για τον Αβραάμ, που δικαιολογημένα είναι και ο πατέρας της πίστης, δικαιολογημένα. Είναι σελίδα 37, Γέννηση 18 και στο 17. Στο 17 το βρήκαμε, 18-17. Και ο Κύριος είπε, θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ οτιδήποτε κάνω, δε Αβραάμ θα γίνει οπωσδήποτε ένα μεγάλο έθνος και δυνατό και διαμέσου αυτού θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα. Επειδή τον γνωρίζω, ο Θεός πίστευε στον Αβραάμ, πίστευε. Επειδή λέει τον γνωρίζω ότι θα διατάξει τους γιους του και την οικογένειά του ύστερα από αυτό να φυλάξουν τον δρόμο του Κυρίου, για να εκτελούν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε ο Κύριος να επιφέρει πάνω στον Αβραάμ τα όλα όσα μίλησε σε αυτό. Δηλαδή, ο Αβραάμ πίστευε στον Θεό, αλλά και ο Θεός πίστευε στον Αβραάμ. Προσέξτε τι γίνεται. Όσο μεγαλώνουμε πνευματικά, ο Θεός αρχίζει και πιστεύει σε μένα ότι μπορεί να μου δώσει πνευματική αποκάλυψη να την εφαρμόσω. Που σημαίνει ότι όσο μεγαλώνω πνευματικά, ο Θεός πιστεύει σε μένα. Ότι αν μου δώσει αυτό το πνευματικό κλειδί, εγώ θα το εφαρμόσω, εγώ θα το μεταδώσω, εγώ θα το διδάξω, εγώ πραγματικά θα το κάνω χρήση. Γιατί ο Θεός έχει πίστη στο λαό του. Όπως εμείς έχουμε πίστη στον Θεό, έτσι και ο Θεός έχει πίστη στο λαό του. Και πραγματικά ο Θεός πιστεύει σε μας. Πιστεύει. Και αυτό μας έδωσε την Αγία Γραφή. Πιστεύει στο λαό του ο Θεός του. Πρέπει να το πιστέψουμε κι εμείς. Πιστεύει ότι μπορεί να κάνει μαζί μας όμορφα πράγματα. Γιατί γι' αυτό δόθηκε η Γραφή, για να μπορεί να το δεχτούμε. Όπως εμείς πιστεύουμε, έτσι και ο Θεός λέει πιστεύω ότι ένα σπέρμα στον κόσμο μπορεί να έχει τα θαυμαστά μου. Πού είναι τα παιδιά. Έχει πίστη στη ζωή μας. Έχει πίστη σε αυτό που εργάζεται μέσα μας. Έχει πίστη στο κάλεσμά του μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό όλα τα πράγματα τα δεχόμαστε πραγματικά διαπίστεως για να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στο όνομα του Ιησού. Γι' αυτό είδαμε και την προηγούμενη Κυριακή στα Εγγένεια. Τι είπε ο Θεός στον προφήτη Ελισέα. Έπεσε λέει το τσεκούρι του προφήτη μας στο νερό, του βοηθού του. Ήταν δίπλα από ο Ελισέας στους μαθητές, ήταν παρόν. Και ο μαθητής έχασε το τσεκούρι, έπεσε μέσα στο νερό. Και του λέει το Άγιο Πνεύμα, πάρε ένα ξυλαράκι, το δέντρο, μια σχισμή, ρίχτω λέει στο νερό μέσα και το τσεκούρι τι έκανε. Αμέσως σηκώθηκε από κάτω και ανέβηκε πάνω. Και ο βοηθός του Ελισέ πήρε το τσεκούρι. Πώς έγινε το θαύμα, καθώς ο προφήτης υπάκουσε στην αποκάλυψη του Θεού. Και ξέρετε αυτό το